Παρακαλώ, μία σαλατιέρα στο κορίτσι μου από αυτές τις υπέροχες που έχουμε εδώ από το Cook Shop να ταξιδέψει μέχρι Καβάλα. Και πάμε λοιπόν να φέρουμε στην παρέα μας αυτό το υπέροχο δραστήριο κορίτσι, το οποίο όπως σας έχω ξαναπεί και στο θέατρο φέτος και στην τηλεόραση σε λίγο ξανά και στο τραγούδι που είναι ένα αριστούργημα, δεν το συζητώ και δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό το κορίτσι δεν έχει βγάλει ακόμα δίσκο. Είχε βγάλει και δεν το ξέρω εγώ. Νάντια, έλα έξω, παιδί μου. Όσα χρόνια και αν έρχομαι. Πάτε για το τραγούδι. Χαίρετε. Καλέ. Κι άλλο. Κι άλλο, παιδάκι μου, γιατί. Όχι, τώρα πρόβες. Οι πρόβες. Αλλά είμαστε λίγο παχιά μου. Έλα, ντροπή. Κάτσε κάτω. Και μην κάθεσαι δίπλα μου και μου λες είμαστε λίγο παχιά μου. Τι κάνετε. Καλή, είσαι κάτασπρη. Πολύ. Είναι το φυσικό μου αυτό. Αυτό είναι το φυσικό σου. Αλλά επειδή η σπάνια μας δίνει την ευκαιρία χειμώνα να δούμε τα πόδια έτσι σε όλο το μεγαλείο. Είμαι πάρα πολύ λευκή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά. Να. Τι κάνεις, γλυκό μου κορίτσι. Καλά, για πες μου τα νέα σου. Πώς κυλάει η ζωή σου. Μην μου πεις για τη δουλειά, θα τα πούμε. Αυτά τα ξέρουμε, θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Πολύ ήρεμα. Πώς είναι η καθημερινότητά σου. Δεν έχει και πολύ υπόλοιπα, να σου πω την αλήθεια, γιατί κυρίως είναι δουλειά αυτό το διάστημα. Και το προηγούμενο που σε είχα δει, και το προηγούμενο δουλειά ήταν, ναι. Γιατί? Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια έχει πολύ δουλειά. Αλλά είναι ωραία δουλειά. Και είναι ωραία απασχόληση. Με το σπίτι σου τακτοποιήθηκες. Ναι. Θυμάσαι που τα έλεγα την προηγούμενη φορά. Τακτοποιήθηκα και είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μένω μόνη μου. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεν μου λες και με τη δουλειά τώρα, με το θέατρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για σένα. Τελείως. Πρώτη φορά. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Πώς έγινε η επαφή. Ποιος το σκέφτηκε και πώς το είδες, πώς το άκουσες. Αν και εσύ γενικώς, νομίζω ότι είσαι ένα κορίτσι που σου αρέσει να δοκιμάζεις και να παίρνεις ρίσκα. Εγώ, όσο φοβητσιάρα είμαι στη ζωή μου γενικώς και στο να κάνω πράγματα, τόσο με κάποιο τρόπο τελικά τα δοκιμάζω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αλλαγές με φοβίζουν πολύ. Αλλά ειδικά έχεις κάνει τόσα διαφορετικά πράγματα. Ποιες αλλαγές σε φοβίζουν. Κι όμως με φοβίζουν πάρα πολύ. Μήπως μόνο στην προσωπική σου ζωή σε φοβίζουν. Στην προσωπική μου ζωή επίσης. Αλλά εκεί και αν έχω κάνει. Εντάξει. Πολλές φορές οι αλλαγές μας παρασέρνουν από μόνες τους. Δεν τις επιλέγουμε. Έρχεται έτσι η κατάσταση που. Εντάξει. Σε πάει. Σε πάει. Αλλά πες μου λίγο για τα θέματά σου τα επαγγελματικά. Ρε παιδάκι μου, εγώ ακόμα σε θυμάμαι μικρό κοριτσάκι στο ΜΑΤ. Εγώ έτσι σε γνώρισα. Ναι. Μετά ακούσαμε πόσο ωραία τραγουδάς και μάθαμε ότι είσαι και μια πολύ καλή τραγουδίστρια που ακόμα εσύ δεν ήθελες και να το πολύ λες σαν ας πούμε, να το ακούς σαν τίτλο τραγουδίστρια. Γιατί και ακόμα πάλι... δεν το λέω. Όταν το ακούω λίγο κάτι παθαίνω. Αυτό να μην το φοβάσαι. Τα έχουμε πει χρόνια. Το έχεις πάρα πολύ. Το έχεις πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ξαφνικά σε βλέπω να παρουσιάζεις εκπομπή και πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ξεκίνησες με πιο μικρό ρόλο και κατόπιν και δικιά σου. Και στην πορεία σε είδαμε να χορεύεις καταπληκτικά καλά και τώρα και θέατρο. Τι ρόλο παίζεις εσύ, ρε Νάντια? Ξέρεις τι γίνεται. Όλα αυτά που λες, τα οποία όντως τα έκανα έτσι και λίγο σταδιακά και τα ανακάλυπτα και εγώ στην πορεία, ξαφνικά σε αυτό που κάνουμε φέτος στο musical έχουν δέσει όλα μαζί. Γιατί έχει μέσα και τραγούδι και χορό και πρόζα. Που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αρκετά επικοινωνιακός και να ψάξεις το κομμάτι αυτό μέσα σου. Οπότε όλα αυτά που και εγώ μέχρι πέρυσι τα άκουγα και λίγο σαν άσχημα, αν θέλεις. Δηλαδή, αυτό που άκουγα συνήθως ήταν καλά. Και τραγουδάς. Και χορεύεις. Και παρουσιάζεις εκπομπή. Και γιατί τα κάνεις όλα και τέλος πάντων τι είσαι. Όλα αυτά φέτος με κάποιο μαγικό τρόπο έχουν γίνει προτερήματα και έχουν γίνει καλά. Και έχουν δέσει πολύ ωραία σε ένα σύνολο που απαιτεί να τα έχεις καλά και τα τρία. Πρέπει να τα έχεις και τα τρία. Ειδικά σε αυτή την παράσταση που κάνουμε στο Fame, που έχει πάρα πολύ χώρο, που είναι πολύ νεανική, έχει πολύ τραγούδι και πολύ ζωντάνια. Πρέπει να είσαι στην τζίτα. Που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σου από όλα, ή τουλάχιστον ποιο είναι εσένα το δυνατό σημείο από τα τρία αυτά που μας είπες στην παράσταση. Δηλαδή, είπαμε, παίζεις, σε παρένθεση λοιπόν ηθοποιός, χορεύεις, σε παρένθεση χορεύτρια, τραγουδάς, σε παρένθεση τραγουδίστρια. Πραγματικά πες μου, ποιο είναι το δυνατό σου σημείο και ποιο πιστεύεις ότι για αυτή την παράσταση ήταν το πιο σημαντικό και επέλεξαν εσένα για να βρίσκεσαι εκεί. Το πιο δυνατό μου και αυτό με το οποίο είμαι πιο εξοικειωμένη το τραγούδι, σίγουρα. Αλλά και με το κομμάτι του χορού νιώθω πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Εκεί, αυτό αριστερά. Όμως, το κατάλαβες πέρσι με τη συμμετοχή σου στο dancing. Χόρευα πάντα. Έχω κάνει πολύ χορό από μικρή. Χόρευες κανονικά ή χόρευες γιατί σ' άρεσε να χορεύεις. Χόρευες για σένα, ρε παιδί μου. Έκανα μαθήματα, αλλά για μένα. Mm. Έχω κάνει φλαμένκο, έχω κάνει ρυθμική, μπαλέτο, λάτιν. Έχω κάνει διάφορα. Αυτά τώρα πώς σου είχαν έρθει τότε και τα έκανες. Νομίζω ότι απλά δεν μπορούσα να καθίσω από μικρή. Δηλαδή με το που τέλειωσα. Εμένα το σχολείο δεν μου άρεσε. Να στο ξεκινήσω από εκεί.
Ήμουνα πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Τέλειωσα με αριστεία και με τέτοια, αλλά δεν μου άρεσε. Πιεζόμουν πάρα πολύ. Μα γιατί παιδάκι, πιεζόσουν για να είσαι άριστη? Πιεζόμουν γιατί ήθελα να περάσω και να τελειώσω με το σχολείο. Δεν ήθελα να έχω αυτή τη βαβούρα από τους γονείς μου ότι πρέπει να είσαι καλή μαθήτρια και άντε να τελειώσεις με το σχολείο και να περάσεις σε μια σχολή. Ήθελα να το τελειώσω αυτό το θέμα μέσα μου. Οπότε ήμουνα καλή για να μπορέσω λίγο να ξεμπερδέψω. Καλή ήσουνα, σπασικλάκι ήσουνα. Στην τρίτη ηλικία ήμουν λίγο σπασικλάκι, ναι. Γιατί? Γιατί ήθελα να περάσω και για να περάσω τις πανελλαδικές, που είναι πολύ δύσκολες εξετάσεις, πρέπει να διαβάσεις πολύ. Και ήθελα και να περάσω σε ψηλόβαθμη σχολή, οπότε έπρεπε να διαβάσω πολύ. Και τελικά πού πέρασες? Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Δημοσιογραφία κοινώς. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, για έλα πάλι εδώ λοιπόν. Έκανες χορό, σου άρεσε? Ναι, έκανα χορό, μου άρεσε. Στο dancing συνειδητοποίησα όμως ότι έβγαινε ωραία και προς τα έξω, γιατί μέχρι τότε το έκανα για μένα. Εκεί στο dancing όντως κατάλαβα ότι δεν ήταν άσχημη εικόνα, τέλος πάντων. Και το κομμάτι της πρόζας είναι τελείως καινούριο. Τελείως καινούριο. Αλλά με βοήθησε πολύ η σκηνοθέτηδά μας, η Θέμηδα, η Μαρσέλου, να μπορέσω και αυτό να το εντάξω μέσα στην παράσταση. Λοιπόν, πες μας για την παράσταση. Είναι το Fame. Ναι, το θυμάσαι το Fame. Πώς να το θυμάμαι? Από το 80. Εγώ δεν το πολύ πρόλαβα. Εσύ δεν νομίζω καν να πρόλαβες να τα ακούσεις σαν τίτλο. Δηλαδή η μαμά σου μπορεί να το θυμάται. Η μαμά μου, ναι, το θυμάται πολύ καλά. Εγώ το θυμάμαι σαν τίτλο. Έχω κάτι έτσι αμυδρές εικόνες, αλλά δεν το θυμάμαι. Αποκλείται να έχεις αμυδρές εικόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, έχω. Έχω από μεταγενέστερα πλάνα που είδα. Ναι. Α, στον υπολογιστή. Είναι λοιπόν η σχολή αυτή του Fame, όπου τα παιδάκια προσπαθούν να ακολουθήσουν το δρόμο τους, είτε το κομμάτι της υποκριτικής, είτε του τραγουδιού, είτε του χορού, και αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες εκεί. Πρέπει να τα βγάλουν πέρα με πολύ δύσκολες συνθήκες, με έρωτες, με ανατροπές, με... Αυτό σαν θεατρική παράσταση έχει ανέβει και στο εξωτερικό, έτσι, ναι. Σαν, δηλαδή έχει αρχή, μέση και τέλος, γιατί εγώ θυμάμαι το σύριαλ, δεν ξέρω σαν παράσταση. Υπάρχει σαν σύριαλ, υπάρχει σαν θεατρική παράσταση και υπάρχει και σαν ταινία. Έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά το κόνσεπτ είναι κοινό, είναι ένα. Αυτή η σχολή με αυτά τα παιδιά. Και εγώ κάνω την ντροπαλή μαθήτρια, που θέλει να γίνει ηθοποιός. Και θέλει να κάνει την Ιλιέτα κακομοίρα και προσπαθεί να τα καταφέρει. Εκεί γνωρίζω τον Κωνσταντίνο τον Λάγκο που κάνει τον Νίκ. Τον ερωτεύομαι, αλλά αυτός με φτύνει πάρα πολύ. Γιατί, Ρενάντια? Γιατί με φτύνει? Τι? Γιατί? Γιατί αυτός είναι αφοσιωμένος στο θέατρο και θέλει να ασχοληθεί με τις σπουδές του. Και εγώ τον θέλω. Αλλά αυτός δεν μου δίνει σημασία. Βρίσκεις τον τρόπο να τον κάνεις να σε προσέξει και... Κάτι κάνω. Λοιπόν, εδώ βλέπω, Δίασος μεγάλος, είστε πάρα πολύ. Είμαστε 35 άτομα πάνω στη σκηνή. Είμαστε πάρα πολύ. Έχουμε ζωντανή ορχήστρα, εννοείται, 8 μουσικών. Πάρα πολλοί ηθοποιοί, πολλοί τραγουδιστές, πολλοί χορευτές και ένας πολύ έτσι ωραίος συνδυασμός πραγμάτων με πάρα πολύ τραγούδι, πάρα πολύ και πολύ χορό. Η παράσταση έχει ξεκινήσει? Ναι. Πότε? Ξεκίνησε 17 Δεκέμβρη, είχαμε πρεμιέρα. Α, τώρα, μέσα στις γιορτές λοιπόν. Ναι. Για πες μου πώς έχετε πάει και πες μου και τις αντιδράσεις του κόσμου. Ο κόσμος τραγουδάει από κάτω, συμμετέχει? Δεν τραγουδάνε τόσο, συμμετέχουν πολύ, ειδικά προς το κλείσιμο, σηκώνονται και πάνω και χορεύουν. Και το ωραίο με αυτή την παράσταση είναι ότι αρέσει σε πολλές διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, έρχονται όσοι το βλέπανε στα 80s, φέρνουν τα παιδιά τους, έρχονται σχολεία. Είναι ιδανικό για ηλικίες νεανικές, 13, 14, 15, 17. Τους αρέσει πάρα πολύ. Και για πιο μεγάλους που θέλουν να ξαναθυμηθούν το Fame. Απάντησες αμέσως θετικά όταν σου πρότειναν τη συμμετοχή σου σε αυτό το έργο? Ναι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Αν και δεν με είχα φανταστεί ποτέ σε musical, δεν μπορούσα να το κάνω εικόνα, γιατί δεν είχα παρακολουθήσει πολύ musical. Αλλά μόλις κατάλαβα περί τίνος επρόκειτο, ήθελα πολύ να το κάνω. Μάλιστα. Για να δούμε λίγο σκηνούλες από το έργο. Hello, I can't stop you now. Baby, I can't without you.
Μου έλεγε η Νάντια ότι οι σκηνές που είδαμε τώρα ήταν από την πρεμιέρα. Και τη λέω: καλά, δεν είχες άγχος, ρε παιδάκι μου. Δεν είχες ταχυπαλμία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι σου φαινόταν εδώ, ρε παιδάκι μου, πάρα πολύ. Κρύβεις. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Δυσκολεύομαι. Ζορίζομαι εκείνη τη στιγμή, αλλά το κάνω. Ποιες μέρες παίζετε? Είμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είμαστε πολλές μέρες. Ναι. Βέβαια, οι ώρες αλλάζουν. Ας πούμε, αύριο που είναι Τετάρτη, παίζουμε στις 6 το απόγευμα για να μπορούν να έρχονται και παιδιά που θέλουν να το δουν και που δεν μπορούν να ξενυχτούν μέχρι αργά. Τα Σάββατα έχουμε διπλή. Και τις Κυριακές επίσης έχουμε στις 8. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στο θέατρο. Θέατρο Μείζωνος Ελληνισμού. Στο θέατρο Ελληνικού Κόσμου. Στο θέατρο... Εκεί στην Πειραιώς. Άντε. Καλό ξεκίνημα. Έκανες κι άλλο ξεκίνημα, ναι. Νάντια. Άντε, να δούμε ακόμα τι άλλο. Ναι. Τι άλλο σου έχει μείνει? Έχεις αφήσει δεν τίποτα? Τι έχω. Τι άλλο? Νομίζω πως όχι. Νομίζω το μόνο που έχει μείνει να κάνεις είναι να σε δούμε και σε καμία ενημερωτική εκπομπή να παρουσιάζεις, να παίρνεις συνεντεύξεις από πολιτικούς. Στο ελάτε. Το έκανα κι αυτό. Α, σωστά. Αυτό ήταν. Ναι, εντάξει. Ήταν πρωινή ενημέρωση μένα, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε εντελώς και μόνο. Όχι, αυτό. Όχι. Ήταν infotainment. Μπράβο. Ναι. Αυτή η κατάσταση. Ναι. Δεν μου λες τώρα, Νάντια, το καινούριο αυτό πρόγραμμα που έχει ακουστεί ότι θα παρουσιάσει τον Αντένα, ένα νομίζω παιχνίδι. Ναι. Ισχύει? Ισχύει, γιατί τα γυρίσματα έχουν γίνει κανονικά. Έχουμε κάνει μοντάζ και σε κάποια επεισόδια. Απλά έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν ξέρω καθόλου πότε θα παίξει. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα μαζί με άλλες 6 χώρες. Με την Κίνα, την Ρωσία, την Γαλλία, την Ισπανία, το Καζακστάν. Ναι. Και συμμετέχουν σε παιχνίδια. Θυμάσαι καθόλου τα παιχνίδια χωρίς σύνορα παλιά που έπαιζε η Ερτένα? Όχι, δεν τα θυμάμαι. Ήταν της εποχής μου πάρα πολύ. Εγώ τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Δεν τα θυμάμαι. Ασχολιόμουν με άλλα, φαίνεται τότε. Τα παρακολουθούσα από εγώ πάρα πολύ τότε. Έχουν κάποια στοιχεία από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Δηλαδή, φαντάζω ότι συμμετέχουν σε τεράστια παιχνίδια φορώντας στολές τεράστιες και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε πολύ δύσκολες δοκιμασίες. Και έχει πάρα πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα. Πολύ αστείο όλο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια, παρακαλώ, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια.